Ξεπερνούν και την πιο διεστραμμένη φαντασία όσα έπρατε επί δύο ολόκληρους μήνες το κορμάκι της 13χρονης κόρης του φίλου και συγκατοίκου του στα Χανιά, ένα 43χρονος από το Λίβανο. Η απίστευτη υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε στις αρχές της εβδομάδας, όταν άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων προσήγαγαν στο αστυνομικό μέγαρο τον 43χρονο μετά από σήμα της Ιντερπόλ. Η 13χρονη ταξίδεψε με την μητέρα της από το Βέλγιο στα Χανιά, καταγγέλλοντας στις αρχές ότι το περασμένο καλοκαίρι, την περίοδο των διακοπών της στην Κρήτη, βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του Λιβανέζου. Το κορίτσι, γεννημένο επίσης στο Λίβανο, ζει μόνιμα με τη μητέρα του στο Βέλγιο και έφτασε στα Χανιά στα τέλη Ιουνίου, όπου παρέμεινε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, στο διάστημα της παραμονής της στο σπίτι όπου ο δράστης συγκατοικούσε με τον πατέρα της, ο 43χρονος προχωρούσε συστηματικά σε παραφύση και στοματική ασέλγεια σε βάρος της. Μάλιστα, για να ικανοποιεί ανενόχλητος τις αρρωστημένες ορέξεις του, έβαζε υπνοτικά χάπια στο ρόφημα του πατέρα, ώστε να βρίσκεται συνεχώς σε λίθαργο. Στη συνέχεια, απειλούσε τη 13χρονη πως αν αποκαλύψει το βιασμό θα σκοτώσει τον πατέρα της. Από την προανάκριση που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, προέκυψαν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Χανίων, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την 3η 18 Δεκεμβρίου. Από τη δικογραφία προέκυψε ότι μετά την επιστροφή της στο Βέλγιο, η 13χρονη συνέχισε να δέχεται απειλές μέσω μηνυμάτων. Κλεισμένη στους εφιάλτες της και στις πληγές στην ψυχή της, κράτησε τη σιωπή της μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελγίου με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Εκεί αποκαλύφθηκε το μαρτύριό της και η μητέρα της απευθύνθηκε στις αρχές, έχοντας η ίδια επιβεβαιώσει όσα συνέβαιναν, βλέποντας τα απειλητικά μηνύματα στο κινητό του παιδιού της.